Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Στις μέρες που απομένουν μέχρι τις ευρωεκλογές της 9 του Ιούνιου, δίνουμε μαζί τη μάχη χέρι-χέρι για να φτάσει παντού, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε χώρο εκπαίδευσης και λαϊκό σπίτι, το κόκκινο ψηφοδέλτιο και το κάλεσμα του ΚΚΕ. Με ακόμα πιο ισχυρό το ΚΚΕ, στέλνουμε ηχηρό μήνυμα καταδίκης και αντεπίθεσης που θα φτάσει και θα ταρακουνήσει τις Βρυξέλλες. Ότι ο ελληνικός λαός, οι νέοι και οι νέες, οι γυναίκες των εργατικών λαϊκών δυνάμεων, ούτε δίνουμε συγχωροχάρτη, ούτε το πράσινο φως σε αυτούς που συνθλίβουν τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας. Με αυτά τα συντρίμμια χτίζουν τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα μιας κούφτας παράσιτων, των λίγων, των επιχειρηματικών ομίλων. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη ψήφος που φωνάζει ως εδώ, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στη σταθερότητα που ζητά για να υλοποιήσει με μεγαλύτερη ορμή τις αντιλαϊκές οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκονται πίσω από κάθε λαϊκό πρόβλημα, πίσω από κάθε βαρύ αναστεναγμό. Ως εδώ, στις αυταπάτες και το ξέπλυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσφέρουν απλόχερα τα υπόλοιπα κόμματα, όπως της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, και έτσι γίνονται το καλύτερο πλυντήριο της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτική που είτε οι ίδιοι εφάρμοσαν ως κυβερνήσεις, είτε στήριξαν με τον τρόπο τους ως αντιπολίτευση. Και όσο και αν προσπαθούν, όλα αυτά τα κόμματα του συστήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να κρύψουν πίσω από τα κάλπικα διλήμματα και τους αστείους καυγάδες τους τη στρατηγική τους ταύτιση στα σοβαρά ζητήματα που διαμορφώνουν τη σημερινή βαρβαρότητα που ζούμε και τελικά αυτά κρίνονται στις εκλογές. Εξάλλου και όλοι μαζί τα έχουν συνδιαμορφώσει και στην Ευρωβουλή, έχοντας ψηφίσει τα ίδια σε πάνω από το 70% των ψηφοφοριών. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο δυνατό ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο, εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, αλλά και εκεί που ανατρέπονται, εκεί που έρχονται τα πάνω κάτω, στο δρόμο του αγώνα. Γιατί τελικά αυτό που έχει στριμώξει την κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες, η πραγματική αντιπολίτευση, είναι οι μεγαλειώδεις αγώνες των εργαζομένων, των αγροτών, των φοιτητών και φοιτητριών, όπου το ΚΚΕ ήταν μπροστάρες. Εκεί όπου η υπόσχεση να μην συγκαλυφθεί το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη ενώθηκε με το σύνθημα που ταράζει και τρομάζει τους εκμεταλλευτές, το σύστημά τους και τα κόμματα που το υπηρετούν, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Εκεί που φανερώνεται και δυναμώνει το ελπιδοφόρο ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Και αυτός ο δρόμος της αγωνιστικής διεκδίκησης μπορεί να φουτώσει με ισχυρό το ΚΚΕ. Γιατί, φίλες και φίλοι, χρειαζόμαστε πιο δυνατό το κουκουέ απέναντι σε αυτή την ευρωπαϊκή κανονικότητα που θα είναι εδώ την επόμενη μέρα και θα εφαρμόσει η κυβέρνηση μαζί με τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση των υπόλοιπων κομμάτων που και την επικαλούνται και την υπηρετούν. Απέναντι δηλαδή στην εργασιακή ζούγκλα, με το ωράριο λάστιχο, τους μισθούς πείνας, τη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, τη δουλειά χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ειδικά για τις εργαζόμενες γυναίκες, στο όνομα των ίσων ευκαιριών, μας καλούν να συμφιλειωθούμε με την ευελιξία που έχει γίνει συνώνυμο της γυναικείας απασχόλησης, χωρίς μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας. Και είναι αποκαλυπτικό ότι η μερική απασχόληση την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί στην Ελλάδα κατά 131% και από αυτό το 60% αφορά τις γυναίκες. Απέναντι λοιπόν στη λεγόμενη ισότητα των φύλων, αυτή την κοινή ευρωπαϊκή τους αξία, που σημαίνει ανισότητα στην πραγματική ζωή και αποτελεί το όχημα κάθε κυβέρνησης για να απαξιωθούν και να ισοπεδωθούν οι πρόσθετες κοινωνικές ανάγκες των γυναικών, η ανάγκη προστασίας της μητρότητας. Στην κανονικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθείται η εμπορευματοποίηση της υγείας, αφήνοντας διαλυμένες και υποστελεχωμένες τις δημόσιες δομές, την πρωτοβάθμια φροντίδα, όπως πολύ καλά και εσείς γνωρίζετε στην περιοχή σας, τις δομές ψυχικής υγείας. Την ίδια ώρα, τα ιδιωτικά μεγαθύρια βλέπουν εκτόξευση των κερδών τους, ιδιαίτερα στον τομέα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κάνοντας εμπόριο την αγωνία των υπογόνιμων ζευγαριών για να αποκτήσουν παιδί.
Σε αυτή την κανονικότητα η στέγη είναι εμπόρευμα και οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται ακόμα και να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους, γιατί τα ενίκια είναι στο Θεό. Στην τελευταία μόλις δεκαετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 18% και στην Ελλάδα κατά 37%. Την ίδια ώρα βέβαια εκτόξευση βλέπουν στα κέρδη τους οι κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες του real estate. Σε αυτή την κανονικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα 600 τη λαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης αυτού του υπερμνημονίου που όλοι τους έχουν ψηφίσει. Γιατί 3 εκατομμύρια ευρώ λεφτά των λαών της Ευρώπης δίνουν για τους ομίλους της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, αλλά ούτε ευρώ για τις κοινωνικές ανάγκες. Γι' αυτό στο ψηφιακό σχολείο που διαφημίζει η κυβέρνηση δίνονται λεφτά για διαδραστικούς πίνακες και οθόνες και όχι για αντισεισμική θωράκιση στα ετοιμόρροπα σχολεία, για μόνιμες προσλήψεις σε καθηγητές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 23 εκατομμυρίων παιδιών σε κίνδυνο της φτώχειας στραπατσάρονται όποιες διακηρύξεις τους περί υπεράσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών. Γιατί τα αναγκαία μέτρα προστασίας της οικογένειας λογαριάζονται με το κριτήριο του κόστους ωφέλους για το κράτος και τους ομίλους και καθιστούν κανονικότητα τις ελλείψεις και την εμπορευματοποίηση των δομών και των υπηρεσιών προστασίας, φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, φορτώνοντας όλα αυτά τα βάρη στις γυναίκες και ειδικά στα νέα ζευγάρια. Σε αυτό το κράτος δικαίου που δήθεν εξασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ευαγγελίζονται η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα, το περιπολικό δεν είναι ταξί για να προστατέψει τις γυναίκες από την πολύμορφη βία. Την ίδια ώρα, η αστική δικαιοσύνη και οι δυνάμεις καταστολής είναι άμεσες και παρούσες στην καταστολή των εργατικών λαϊκών αγώνων, γιατί τα πρωτόκολλά τους δείχνουν ως εχθρό το λαό. Γιατί σε 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται ο συνδικαλισμός και σε περισσότερα από 15 ισχύουν μέτρα απαγόρευσης και παραβίασης του δικαιώματος στην απεργία. Γιατί εκεί εξαντλείται η αυστηρότητα του εχθρικού για εμάς αστικού κράτους. Γιατί το δίκαιο, μέσα εισαγωγικά, που όλες οι κυβερνήσεις έχουν διαμορφώσει, ρίχνει στα μαλακά βιαστές μαστροπούς και ξεπλένει ακόμα και κυκλώματα. Γιατί η τελευταία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα, προτείνει τη φοβερή ποινή του ενός έτους για τους δράστες της βίας στο διαδίκτυο. Αυτό το κράτος δικαίου, λοιπόν, διαμορφώνει και το Γολγοθά για τις γυναίκες που ενωσπάνε τη σιωπή τους για την κακοποίησή τους, αντιμετωπίζουν τις πολυδάπανες και μακροχρόνιες νομικές διαδικασίες, ακόμα και με κίνδυνο της ζωής τους, όπως δυστυχώς είδαμε με την πρόσφατη γυναικοκτονία στο Μενίδη. Πάτα το κουμπί πανικού είναι η προτροπή τους για να κρύψουν τις διαχρονικές εγκληματικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που λογαριάζουν ως κόστος τα αναγκαία μέτρα ολόπλευρης κοινωνικής στήριξης και προστασίας των γυναικών από την πολύμορφη βία. Και φυσικά κινούνται στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κοινικά μετράει σε ευρώ τις επιπτώσεις της βίας σε βάρος των γυναικών για τα κράτη-μέλη και την καπιταλιστική οικονομία. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να συστήνουν ακόμα και ξενώνες φιλοξενίας επιπληρωμή για τις κακοποιημένες γυναίκες, αρκεί όπως λένε να είναι οικονομικά προσιτή. Γι' αυτό σε ολόκληρο το βόρειο τομέα της Αττικής υπάρχει μόλις ένα συμβουλευτικό κέντρο για τις κακοποιημένες γυναίκες, στο Χαλάνδρι, αρκετά μακριά και από εδώ, που λειτουργεί όπως όλες οι δομές με ευρωπαϊκά προγράμματα με ημερομηνία λήξης, χωρίς μόνιμο προσωπικό. «Στερεύουν τα δάκρυα και γίνονται οργοί», γράφουν στην ανακοίνωση του σωματείου τους οι συνάδελφοι της δολοφονημένης 40χρονης γυναίκας από το Μενίδη. «Και αυτή την οργή μπορούμε να την κάνουμε δύναμη ανατροπής, με πιο ισχυρό το ΚΚΕ, παλεύοντας ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά φρικιαστικά εγκλήματα και έχει στο DNA του τη βία και τη γυναική ανισοτιμία. Έτσι μόνο μπορούμε να πάρουμε ανάσες αγωνιστικής αισιοδοξίας. Έτσι μπορούμε να χτίσουμε ασπίδα προστασίας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 9 Ιούνιου έχουμε μία επιλογή. Μαύρο σε αυτούς που μας μαυρίζουν τη ζωή σημαίνει κόκκινο στην κάλπη και στους δρόμους του αγώνα. Γιατί μόνο το ΚΚΕ είναι ο ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του σάπιου συστήματος, του κράτους και των κυβερνήσεων που το υπηρετούν. Και αποκαλύπτει τον διαχρονικό και αντιδραστικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι όχι μόνο δεν είναι το κοινό σπίτι των λαών της Ευρώπης, αλλά η φυλακή της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, των πολέμων και της προσφυγιάς. Γιατί μόνο με την ψήφο
ύφος το ΚΚΕ θα πιάσει τόπο η δικαιολογημένη αγανάκτηση, η διάθεση για τιμωρία στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και των υπόλοιπων κομμάτων χορηγών της. Γιατί μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ δεν θα παρερμηνευτεί και δεν θα τους δώσει λευκή επιταγή. Γιατί μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ φωνάζει λευτεριά στην Παλαιστίνη και απαιτεί να σταματήσει εδώ και τώρα η γενοκτονία στη Γάζα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ με τις πλάτες του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ φυσάει κόντρα στους άδικους υπεριαλιστικούς πολέμους τους και στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς με την ευθύνη της κυβέρνησης και όλων των υπόλοιπων κομμάτων συνενόχων στο έγκλημα. Με το ΚΚΕ λοιπόν πολύ πιο δυνατό για να χαμογελάσει ο λαός και η νεολαία εκείνη την ημέρα και για να κοπεί ο φύχας στους δυνάσεις του. Για να χαμογελάσουν οι λαοί της Ευρώπης παίρνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Για να ανοίξει ο δρόμος για την πανευρωπαϊκή αντεπίθεση. Με το ΚΚΕ ακόμα πιο ισχυρό σπάμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγουμε το δρόμο για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της εκμετάλλευσης, της βίας, των πολέμων, της φτώχειας και της γυναικείας ανισοτιμίας. Για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες σε όλες και όλους.